4-3-3 για τον ΠΑΟΚ, 4-2-3-1 για τον Ολυμπιακό, με αρκετές ελλείψεις για τους φιλοξενούμενους Γκαλέτη, Ζαϊρή, Μαρέσκα και Ντάρμπισερ. Εδώ ο Τάσος Κάκος που σφυρίζει για τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο τις δύο ομάδες, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Και πολύ καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους με τον Βιεϊρίνια από το δεξί άκρο και επίσης πολλές δυνατές μονομαχίες. Σε μία από αυτές ο Βιεϊρίνια μάτωσε, τον χτύπησε με τον αγώνα ο Ντιόγκο στο πρόσωπο. Ο Τσιρίλο μπήκε στη μέση. Άλλη μια σκληρή μονομαχία με τον Πάμπλο Γκαρσία, συνήθι ύποπτο, και τον Άκη Στολτίδη, ο οποίος επανεμφανίστηκε στην ενδεκάδα. Και φτάνουμε στο 10ο λεπτό που ο Βιεϊρίνια νικά στον αέρα τον Ζευλάκοφ, ο οποίος άργησε να πάει στη θέση του. Και εδώ τον βλέπετε με κλειστό το στόμα, καθότι είχε χτυπήσει στην προηγούμενη φάση. Βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ, ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος με τη συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα. Η πρώτη προσπάθεια από τους Ερυθρόλευκους μόλις στο 30 και άλλη μία με το σούτ του Ντουντού στο 35. Ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, προειδοποιητικές βολές για τους γηπεδούχους. Στην πρώτη πάντως αξιόλογη επιθετική προσπάθεια ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με τον Ντιόγκο. Ο Βραζιλιάνος σκόραρε για πρώτη φορά φέτος. Εδώ ο Μπάντοβιτς, ο υπηρεσιακός προπονητής, ο Ζήκο δεν ανέβηκε στην τούμπα. Ο Τωροσίδης θα κατεβάσει, έχει αποφύγει τον Λίνο, σεντράρει και ο Ντιόγκο, βλέποντας το κενό στην καρδιά της άμυνας, μπήκε και ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά και έφερε το μάτς στα ίσια. Το 76 με μια εξαιρετική προσπάθεια, η πάσα του Λίνο, ο Φιλωμένο αποφεύγει και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού, αλλά είναι άτυχος καθώς το βολέ που επιχειρεί στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Στο 76, πολύ σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάρει κεφάλι στο σκορ. 4-4-2 Ολυμπιακός με τον Μήτρογλου μέσα, το Στολτίδη έξω. Ο Κώστας Μήτρογλου χάνει μια καλή ευκαιρία εδώ. Δείτε, ωραία γύρισε το σώμα του. Λίγες φάσεις ο Μπάντοβιτς ζητά ηρεμία στο παιχνίδι και φτάνουμε στο 90. Ο Ντουντού σεντράρει. Απομάκρυνση από τον Σορλέν. Επιστρέφει η μπάλα στον Βραζιλιάνο. Κατεβάζει με ψυχραιμία αυτό σεντράρι. Δεύτερο δοκάριο το Ρωσίδης. Κεφαλιά πάσα. Έτοιμο γκολ στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Πρώτο γκολ του πρώην παίχτη των Κίτρινων της Θεσσαλονίκης. Κόντρα στον δικέφαλο. Στο 90 λοιπόν. 1-2. Ο Ολυμπιακός για 12η χρονιά αήττητο στην Τούμπα. Ο Σάντος δεν καταφέρει να νικήσει τους Ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα με όποια ομάδα και αν τους έχει αντιμετωπίσει. Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2.